έρθω νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Δέκα μείον πέντε, τρεις παραπέντε, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Αυτό είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Ποιο είναι αλήθεια, Ιορδάνη? Ότι αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Εσύ κοιμήθηκες νωρίς? Όχι, το βράδυ κοιμήθηκα νωρίς. Καλημέρα σας, καλημέρα και από τον πιτσιφλί μας. Δώστε μας λίγο τον πιτσιφλί, παιδιά, να τον δει ο κόσμος. Χθες με σταμάτησε μια κυρία στο σούπερ μάρκετ και μου λέει, μα είναι δυνατόν πιτσιφλί τον κόκορα? Πώς θα το πούμε, κυρία μου? Πιτσιφλί, πώς θα το πούμε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 4 Οκτωβρίου. Τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Μπήκαμε σιγά σιγά στο Οκτώβριο. Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την Ξάνθη, έτσι. Μπράβο. Όσοι δεν το ξέρετε, χρόνια είναι 100 πολλά, χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Σωστά. Από τους Βουλγάρους. Γιατί εμείς δεν είχαμε ποτέ Γερμανούς. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με την Ξάνθη, έτσι. Θα πάμε, γιατί είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Έχετε παρέλαση σήμερα? Έχει μεγάλες γιορτές εκεί. Τέλεια. Έχει μεγάλες γιορτές. Λοιπόν, θα πάμε όμως να δούμε και τι έγινε με την κακοκαιρία. Να σου πω ότι η δημοφιλέστερη είδηση χθες στο διαδίκτυο, που έχω καιρό να σου το πω, ήταν το self-cloud. Τι είναι το self-cloud? Α, αυτά τα σύννεφα. Αυτό το τεράστιο σύννεφο που ήρθε πάνω από την Αττική. Κοιτάξτε εδώ την εικόνα. Αυτό είναι σαν το. Πώς λέγονταν αυτό το έργο? Το επόμενη μέρα από, όχι, που σκέπασε όλη τη Νέα Υόρκη. Ναι, δεν μου έρχεται τώρα. Όποιος το ξέρει από τον κοντρόλ να το πει. Η μέρα ανεξαρτησίας αυτό. Η επόμενη μέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πώς μαύρισε ο ουρανός. Όσοι ήμασταν έξω, είδαμε ένα σύννεφο τεράστιο να έρχεται κατά πάνω μας. Δηλαδή, μας ήρθε ο ουρανός φοντίλι. Σαν τσουνάμι ήταν αυτό. Και ξεκίνησε να βρέχει. Αυτό, αν θέλω να σου πω κάτι. Ξέρεις που τα έχω δει αυτά τα μεγάλα σύννεφα? Στη Χιλή. Είχαμε πάει μια αποστολή στη Χιλή. Κάθισαμε μια εβδομάδα. Και είναι, η Χιλή, ξέρεις, είναι ένα μακρόστενο πράγμα που είναι όλο, βλέπεις, ωκεανό. Ναι. Ειρηνικός ωκεανός. Κατά διαστήματα, βράδυ, πρωί κτλ. Έβλεπες στο βάθος, ερχόταν κάτι σύννεφα σαν κύματα. Γιατί ήταν ενωμένος ο ουρανός με τη θάλασσα. Είναι τρομακτικό λίγο. Φοβερό. Και ερχόταν, ας πούμε, έβρεχε και έφευγε το κύμα. Απίστευτο. Τέτοια μεγάλα σύννεφα ήταν. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, τι για το φαινόμενο. Θα μας τα πει ο κλέρχος, ο Μαρουσάκης, δεν μπορεί να τα ξέρει. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Ο επιστήμονες. Κοίτα και το ουράνιο τόξο όμως πίσω. Δεν είχαμε πάντως έντονη βροχόπτωση, είχαμε μόνο στα Ιόνια. Στην Κέρκυρα είχαμε. Καλημέρα στην Κέρκυρα που δοκιμάστηκε χθες. Πλημμύρισε το κέντρο υγείας του Αγίου Μάρκου στην Κέρκυρα. Αυτό, αλλά δεν είχε άλλα πολλά. Θέλω να πλημμύρισαν... πω πλημμυρισμένες γειτονιές, υπόγεια, τέτοια δεν είχαμε. Κάποια σπίτια ισόγεια και στο Μεσολόγγι είχαμε πάλι κάποια σπίτια που πλημμύρισαν, οι δρόμοι γέμισαν νερό, τα γνωστά. Όμως, πολλά εντάξει, είχαμε, κοίτα εδώ να δεις, ποτάμια γίνανε οι δρόμοι, κοίτα πώς φεύγουν τα νερά. Γιατί το χαρακτηριστικό αυτό των πραγμάτων είναι ότι έχει πολύ νερό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το είχε πει βέβαια ο κλέρχος, έτσι, από χθες που είχε στην Δυτική όλα Ελλάδα. Τα θα όλα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας να μας πει πώς θα συνεχιστεί ο καιρός για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στον κύριο Καλαμπόκη, στην παρέα που ξυπνάει πρωί-πρωί εδώ μαζί μας, στον κύριο Άγγελο. Να τα δείχνω. Του Κλάρα Ιανθή μας. Τι άλλο να του πει στον κύριο Άγγελο? Από το Δήλεση με τα πράσινα και το χορευτικό τη. Ανθή μου, τίποτα δεν πάει χαμένο. Στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Ματίνα από τον Εύρο, στον κύριο Γιάννη Καραΐσκο, στον κύριο Μπάμπη, καλή εκπομπή. Από την Κάλυμνο ο κύριος Πέτρος, ο κύριος Νικήτας από την Κάλυμνο, ο Κώστας Τσιρόπουλος, καλή σας ημέρα. Μαρία Τσέλιου έστειλε μια ωραία φωτογραφία για να τη δούμε. Την έδειξα. Με τα λουλουδάκια. Πολύ ωραία. Μια καλή μέρα. Τον κύριο Γιάννη. Πολύ ωραία. Κυρία Γαρουφαλιά, πρωί-πρωί, παιδιά, όλοι ξεκινήσατε. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, και μιας και έλεγες για τα νησιά, τι γίνεται με το μεταναστευτικό? Με το μεταναστευτικό, η αίσθηση που υπάρχει και η πληροφόρηση είναι ότι θα φύγουν τώρα στην αρχή, μέχρι τέλος του χρόνου, καμιά 5-6 χιλιάδες κόσμος από εκεί. Μέχρι το 2020 θα φύγουν και περισσότεροι. Δηλαδή, πήρε μια απόφαση η κυβέρνηση και ψάχνει ξενοδοχεία και σπίτια.
τώρα το χειμώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, παιδί μου, σε όλη την Ελλάδα. Αναπεριφέρεια. Mm-hmm. Αλλά σκέφτεται να τους μεταφέρει από τα νησιά από εκεί. Όσους έχουν άσυλο, όσους ζητούν άσυλο. Αυτοί που δεν έχουν απορριφθεί με το άσυλό τους, θα. Θα γυρίσουν πίσω. Όχι, θα πάνε σε κέντρα κράτησης. Πώς ήταν η Αμυγδαλέζα. Ναι. Κανονικά, σε κέντρα κράτησης και από εκεί θα γίνει επαναπρόθεση. Κατάλαβα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα στο χειμώνα μπορεί να δούμε την άνοιξη, να μην είναι η ίδια εικόνα στη Μόρια τώρα. Να είναι καλύτερη είναι. Δηλαδή η εικόνα, λες. Να έχει αποσυφορηθεί πλήρως. Ναι, δηλαδή το... να έχει 2.000, ας πούμε. Αυτό εξαρτάται από τον Ερντογάν, βέβαια, έτσι, αν σταματήσει να στέλνει κόσμο. Ναι, ο κ. Μουτσάκος ήταν στην Τουρκία. Αυτό, αυτό είναι αλήθεια που λες τώρα. Από ό,τι μαθαίνω, η Γερμανία έχει υποκύψει στον Ερντογάν. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Απλώς πάνε να τα βρούνε για τα λεφτά. Γιατί ο Ερντογάν, τώρα για να το πούμε, είναι απλά, και πρωί-πρωί απλά, τέλος του χρόνου, λίγη συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ερντογάν λοιπόν λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να κάνουμε μια καινούργια συμφωνία. Θέλω χρήματα γιατί έχω 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και δεν βγαίνω. Και δεν βγαίνω. Μάλιστα, κατάλαβα. Το επόμενο συμβούλιο των αρχηγών, η Σύνοδος Κορυφής. 8 Οκτωβρίου, δεν είναι. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Θα είναι αντικείμενο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Η συμφωνία με την Τουρκία και τι λεφτά θα τη δώσουν και πώς θα τη δώσουν. Γι' αυτό πήγε και ο Γερμανός στην Τουρκία και τώρα σήμερα έρχεται στην Ελλάδα. Θα τα δούμε αυτά με τον Παντελή τον Βαλασόπουλο. Αυτό τώρα, έτσι. Σε λίγο. Λοιπόν, και με την Νοβάρτης και τον κύριο Λοβέρδο. Με την Νοβάρτης, ναι. Ψηφίστηκε αυτό με τον κύριο Λοβέρδο. Το ήθελε όμως, έτσι. Όλοι το θέλαμε. Η άρση της ασύλειας του. Απλώς εκεί το μυστικό, ξέρεις ποιο είναι. Τώρα πήξαμε τα πολιτικά πολύ πρωί, αλλά να το πούμε και αυτό. Ναι. Εκεί το σημαντικό είναι ότι εσείς είσαι τουλουπάκι, ας πούμε. Ναι. Και εγώ είμαι ο Λοβέρδος. Ας πούμε, και με ναι. κατηγορείς. Ναι. Αλλά από όλα αυτές τις αποκαλύψεις που γίνονται, φαίνεται ότι και η τουλουπάκι είναι μέσα στο κύκλωμα η εισαγγελέας. Με τον Παπαγγελόπουλο. Ας τα και βράσεις, λέει ο Λοβέρδος. Δηλαδή. Και λέει ο Λοβέρδος. Πώς γίνεται να ζητάει την άρση ασυλίας μου για να δικαστώ μια εισαγγελέας που είναι και αυτή εμπλεκόμενη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα μίλησε για παραδικαστικό χθες. Ναι, αλλά ανοιχτά. Το λένε αυτό Ωραία. Το πράγμα. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε την ατζέντα της ημέρας και να ελαφρύνουμε το κλίμα όσο μπορούμε. Λοιπόν, να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Άνοιξε ημερολόγιο να δούμε σε ποιον θα πούμε χρόνια πολλά. Παρασκευή 4 Οκτωβρίου γιορτάζουν Βερίνα, Βέρα, Ιερόθεος και Καλλισθένης, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Η αγαπημένη σου παγκόσμια ημέρα κατοικίας, ζώων και αρχιτεκτονικής. Και πάμε παρακάτω, πες το εσύ γιατί σου ανήκει το άλλο. Σου είπα ότι έχουμε 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Ξάνθης, εορτασμή παρουσία του Πρόεδρου Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου. Είναι ήδη εκεί, σήμερα το πρωί πάει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και προφανώς θα περιμένουμε και το μήνυμα του κ. Παυλόπουλου από την Ξάνθη προς την Τουρκία. Προς την Τουρκία, βέβαια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σαν σήμερα, το 1974, πες μου τι έγινε. Το 1974. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής λοιπόν, ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Α, χρόνια πολλά στη Νέα λοιπόν, Δημοκρατία. Λοιπόν, και 31 Οκτωβρίου θα προβληθεί ταινία για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που θα δείχνει την ανθρώπινη πλευρά του. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όχι ως πολιτικός, ως άνθρωπος με την οικογένειά του. Βλέπετε εδώ φωτογραφίες. Και από σημαντικές στιγμές της ζωής αυτά του. Αυτά τα χιονισμένα που βλέπουμε, τι είναι τώρα. Είναι το τρέιλερ της ταινίας. Είναι ο ψιλορίτης που περπάταγε και ανέβαινε ο χιονισμένος και το φαράκι της Αμαλιάς. Η ταινία θα λέγεται Ορεινές Συμφωνίες και την παρουσιάζει το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Του Γαβρά είναι γι' αυτό. Όχι, δεν είναι του Γαβρά. Το με ρωτήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Για βάλτε λίγο ήχο, ρε παιδιά, λίγο ήχο, για βάλτε. Αφού δεν είναι του Γαβρά. Επί της ουσίας, ελάχιστοι άνθρωποι υπήρξαν τόσο τυχεροί στη ζωή τους. Εμείς μεγαλώσαμε ακούγοντάς τον να μας απαγγέλει ποίηματα. Μ' άρεσε η ποίηση. Από μικρό σε διάβαζα ποίηματα. Ήτανε δραματικό να είσαι κριτικός, να είσαι βουλευτής και να κάνεις τρεις χώρες. Η τελευταία μεγάλη ορειβασία του πατέρα μου ήταν στον Ψιλορίτη. Τον περασμένο χρόνο είχαν χαθεί πάλι κάτι εκλογές. Και ήταν λίγο στα κάτω του. Στην πολιτική έχω την ικανοποίηση ότι έκανα αυτό που νόμιζα σωστό. Είχα μια τάση να πηγαίνω με τους αδύνατους. Είχα λιγάκι το Δον Κιχώτη μέσα μου. Αφήνει την αριστερά και τον Αντρέα να φθείρονται σε συνομιλίες που δεν οδηγούν πουθενά. Και γίνεται συνάντηση Μητσοτάκη, Κύρκο, Χαρίλαο. Πώς οι δύο ηγέτες αριστερά συμφώνησαν. Ενδιαφέρουσα η ταινία, πολύ. Λοιπόν, να πούμε για όσους ενδιαφέρεστε ότι από χθες είναι στους κινηματογράφους και η ταινία του κυρίου Γαβρά για το με βάση το βιβλίο του Βαρουφάκη που δείχνει τι έγινε εκείνο το διάστημα, το κρίσιμο εξάμηνο που πήγαμε να βγούμε από το ευρώ και πήγαμε
Και υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο. Τι εποχή και αυτή, Παναγίτσα. Πολλοί έχουν πει ότι είναι η αγιογραφία του Βαρουφάκη. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλετε μπορείτε βασίζεται να πάτε. Πάνω σε αυτά που έχει πει ο κύριος Βαρουφάκης. Γιατί... Ναι, αυτό λέω. Ναι. Ότι είναι η αγιογραφία. Εγώ και ο Χριστός. Σταυρώσανε εμένα και τον Χριστό. Λοιπόν, έλα, ωραία. Πάμε να δούμε τα αστυνομικά μας τώρα. Αντώνης Μανιώτης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας. Τι μας έχεις, Αντώνη. Για... Πες μας ότι κύλησε ομαλά η νύχτα. Η νύχτα ευτυχώς κύλησε ομαλά μέχρι στιγμής. Έχω να σας μιλήσω για μια υπόθεση η οποία σύμφωνα με την αστυνομία εκτυλίχθηκε στις αρχές της εβδομάδας σε ένα γυμνάσιο της Μεταμόρφωσης. Στο συγκεκριμένο σχολείο λοιπόν, σε αυτό το γυμνάσιο στη Μεταμόρφωση, είχε πάει η μητέρα ενός μαθητή της πρώτης γυμνασίου μαζί με τον γιο της για να διαμαρτυρηθεί στο γυμνασιάρχη για τη συμπεριφορά του καθηγητή των μαθηματικών. Ενώ λοιπόν η μητέρα βρισκόταν μέσα στο γραφείο του γυμνασιάρχη, ακούστηκαν φωνές από την αίθουσα που φυτά στην πρώτη γυμνασίου ο νεαρός μαθητής και υπήρχε διαπληκτισμός, τον οποίο αντιλήφθηκαν πολλοί παριστάμενοι και καθηγητές και άλλοι μαθητές. Ήταν ένας διαπληκτισμός μεταξύ του νεαρού μαθητή της πρώτης γυμνασίου και του 67χρονου καθηγητή των μαθηματικών. Μάλιστα, όλοι οι παριστάμενοι άκουσαν τον καθηγητή να λέει στον μαθητή: «Είσαι τρελός, θα σε σφάξω». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, κλήθηκε η αστυνομία, πήγε το περιβολικό του τμήματος της Μεταμόρφωσης, τον συνέλαβαν τον καθηγητή, τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και εκεί σε σωματική έρευνα που τον υπέβαλαν, βρήκανε πάνω του ένα σουγιά συνολικού μήκους 22 εκατοστών, εκ των οποίων τα 10 εκατοστά ήταν η λάμα του σουγιά. Έτσι, λοιπόν, ο καθηγητής αυτός συνελήφθη. Ο καθηγητής του βάλει σουγιά. Συνελήφθη για απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Έχει υποβληθεί δε από τη μητέρα του μαθητή μήνυση εναντίον του καθηγητή. Αντώνη, δεν ήταν η πρώτη φορά. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που έχει απασχολήσει ο συγκεκριμένος καθηγητής. Γιατί είχαν γίνει καταγγελίες εις βάρος του και στο παρελθόν. Έτσι ακριβώς έγινε γνωστό λοιπόν από τη δευτεροβάθμια ότι από το 2015 είχε παρουσιάσει έτσι ανάλογη συμπεριφορά, επιθετικότητα προς τους μαθητές του και απειλές προς τα μικρά παιδιά στα οποία δίδασκε. Και μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο άνθρωπος αυτός στην ηλικία των 67 ετών ήταν ακατάλληλος για να διδάσκει μικρούς μαθητές και θα έπρεπε προπολού να είχε τοποθετηθεί σε γραφείο. Έτσι λοιπόν έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν σε θέση γραφείου, σε υπηρεσία γραφείου, σε κάποια σχολεία της Βορειοανατολικής Αττικής, αλλά τελικώς, άγνωστο για ποιο λόγο, ο γυμνασιάρχης επέλεξε να τον βάλει να διδάσκει μαθηματικά. Και αν δεν υπήρχε το πρόβλημα, με τον μαθητή, δεν θα βρίσκαν ποτέ το σουγιά και αυτό θα συνέχιζε να διδάσκει στα παιδιά. Ή μπορεί κάποια στιγμή να διπληκτιζόταν με ένα παιδί και να είχαμε τα χειρότερα. Για φαντάστο. Να βγάζει και το σουγιά. Ναι. Αυτό που λέει η Ανθή. Ναι. Μάλιστα. Δεν δόθηκε και άδεια στον Κουφοντίνα όμως, Αντώνη, έτσι. Ζήτησε ξανά άδεια να βγει έξω. Ήταν το τέταρτο όχι που εισέπραξε ο πολυσοβίτης Δημήτρης Κουφοντίνας και μάλιστα αυτή τη φορά το τέταρτο όχι ήταν ομόφωνο από το Δικαστικό Συμβούλιο των Αγροτικών Φυλακών της Κασαβέτια στο Βόλο, καθώς είχε αίτημα να του χορηγηθεί η 7η κατά σειρά άδεια. Να υπενθυμίσω ότι είχε πάρει 6 άδειες και την τελευταία την είχε πάρει πέρυσι προς τα Χριστούγεννα, όπου είχε κάνει και μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Άρη τον Κουτσιούκη, να διαβάσουμε και Πού τα μηνύματά σας. Όχι, πάμε να καθίσουμε. Α, θες να να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Η κυρία Όλγα λέει, καλά, εσύ βασανισμένα λαέ, λέει, πρέπει να δεις και την ταινία για το Μητσοτάκη, τόσα χρόνια τον είχες πρωθυπουργό. Επίσης, ο κύριος... Ινόπιος. Γιατρός Ινόπιος. Πώς υπογράφει, τέλος πάντων, ψευδόνυμο θα είναι αυτό. Λέει, καλά, όλοι πρέπει να βγάλουμε μια ταινία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα ήταν η Ζήλια Ψώρα. Λοιπόν, και στον κύριο Λάκη να πούμε καλημέρα και στον κύριο και Δημήτρη που μας έστειλε δύο φωτογραφίες. Θα τις δούμε μόλις συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη που μας περιμένει. Άρη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τη καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Άρη, από την ψηλόβροχο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Λίγο χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ναι, βρέχει τώρα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχει ψηλόβροχο αυτή τη στιγμή, γύρω στους 17 βαθμούς θερμοκρασία. Οπότε όσοι μας παρακολουθείτε και ετοιμάζετε σιγά-σιγά για δουλειές, σχολεία και τα σχετικά, καλύτερα να υπάρχει και μια ομπρέλα μαζί, ένα μπουφανάκι. Θα το κανονίσετε. Σήμερα, από ό,τι θα μας πει και ο Κλεάρχος εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Και στη Θράκη θα έχουμε και βροχές. Αυτό το κύμα μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Θα τα δούμε σε λίγο. Τώρα, για πες μας... Μακάρι να μην υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα είχαμε χθες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Είχαμε και άλλο ένα περιστατικό. Αυτό είναι το δεύτερο, νομίζω.
Είχαμε και άλλο ένα περιστατικό. Ναι, ναι, στη Βέρεια που είχε πέσει το ταβάνι. Πριν από λίγες μέρες ήταν στη Βέρεια, σωστά, στο τμήμα τεχνητού νεφρού. Τώρα ναι. Στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, σε γραφείο που στεγάζεται το τμήμα πληροφορικής. Τρεις εργαζόμενοι βρίσκονταν σε αυτό το γραφείο. Στις εικόνες που καταγράφηκαν, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές νομίζω, καθώς ξυλώθηκε ολόκληρη η οροφή και έπεσε πάνω σε γραφεία, σε καρέκλες. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κάποιος από τους εργαζόμενους εκεί. Ήταν λίγο πριν πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Στις 7 πήγαν στο γραφείο τους και αντίκρισαν αυτές τις εικόνες. Αλλά αυτό πώς έπεσε από βροχή, έπεσε από τι? Βεβαίως, όπως... Να σου πω, από πώς έπεσε? Όχι, αυτό. Όχι, δεν είχαμε κάποιο καιρικό φαινόμενο. Κοίτα, δεν είχαμε κάποιο καιρικό φαινόμενο χθες. Ξυλώθηκε. Φαίνεται πως ξυλώθηκε ολόκληρο και έπεσε σαν κομμάτι μέχρι κάτω. Οι εργαζόμενοι έλεγαν ότι δεν θέλουμε να φανταζόμαστε τι θα είχε συμβεί αν αυτό συνέβαινε εν ώρα εργασίας, την ώρα που βρίσκονταν οι εργαζόμενοι δηλαδή στο γραφείο τους. Μάλιστα, μας είπαν ότι αυτό είναι το βασικότερο, η σωματική τους ακαιρεότητα, αλλά ενδεχομένως να υπήρχε ζήτημα ακόμη και για τη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς στο τμήμα πληροφορικής βρίσκονται οι σερβερ των υπολογιστών, όλα γίνονται ηλεκτρονικά αυτό πλέον. Αυτό είναι το γραφείο πληροφορικής του Ιπποκρατίου. Ζητούν να γίνουν άμεσα έλεγχοι. Ακριβώς. Ένα από τα γραφεία της πληροφορικής. Σήμερα δεν λειτουργεί, να φανταστούμε. Να γίνουν άμεσα έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι η κατάσταση, γιατί είναι το παλιότερο κτίριο, το κτίριο διοίκησης, και ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις. Βέβαια, τι παρεμβάσεις? Εδώ πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή. Πρέπει να γίνει από την αρχή. Πρέπει να ξαναχτιστεί. Φαντάζομαι πώς είναι τα νοσοκομεία. Φαντάζομαι γιατί πράγμα μιλάμε τώρα. Είναι πολύ. Λοιπόν. Και ορισμένα γραφεία είναι πολύ άθλια. Τώρα, πριν λύθηκε το μυστήριο με τους ψήλους. Ναι, α, που είχαν στο Αριστοτέλειο. Στο Αριστοτέλειο, δεν θυμάσαι που λέγανε με ψήλους που γέμισαν τα πάντα. Ναι, από πού ήρθαν αυτοί οι ψήλοι? Άρη. Στο τμήμα χημείου, λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν φυσική η κατάσταση. Τις έφεραν οι γάτες. Ήταν λέει μια γάτα με τα γατάκια της, τα οποία είχαν βρει έτσι καταφύγιο. Δεν ξέρω αν κάποιοι τους είχαν βοηθήσει να βρουν καταφύγιο σε ένα χώρο, σε μια αποθήκη κλειδωμένη. Οι γάτες κατάφεραν να μπουν. Έφεραν μαζί τους όμως και τους ψήλους. Οι ψήλοι σιγά σιγά πολλαπλασιάστηκαν και άρχισαν να δημιουργούν πρόβλημα στους εργαζόμενους. Τελικά εντοπίστηκε ότι η πηγή ήταν αυτή και αντιμετωπίστηκε. Έγινε απεντόμωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Απομακρύνθηκε η γάτα, απομακρύνθηκαν και οι ψήλοι και τέλος καλό, όλα καλά για ψιλουπίδημα. Μα για ψιλουπίδημα. Και από τους ψήλους πάμε τώρα σε μια αρκουδίτσα που την απεγκλώβησαν χθες. Είχαμε λοιπόν μια επέμβαση από την Καλλιστό και από τον Αρκτούρο. Ειδοποιήθηκαν για ένα μικρό αρκουδάκι περίπου 10 μηνών, το οποίο είχε πιαστεί σε παράνομη παγίδα σε αμπέλη, σε αμπελώνα στην περιοχή Κορυδαλός Τρικάλων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων εκεί πέρα, που το αρκουδάκι βέβαιως δεν ήταν και πολύ συνεργάσιμο. Με μια τοπική νάρκωση κατάφερε να το απεγκλωβίσουν και λίγο αργότερα συνήλθε και ευχήθηκαν να επιστρέψει στη μητέρα του, η οποία ήταν εκεί γύρω στην περιοχή. Μόλις αντιλήφθηκε τους ανθρώπους, απομακρύνθηκε, αλλά περίμενε, φαντάζομαι, να έρθει και πάλι σε επαφή με το αρκουδάκι της. Τέλος καλό, όλα καλά και σε αυτή την υπόθεση. Και κλείνοντας, να πούμε για ένα περιστατικό με κρούσμα ψώρας που είχαμε σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από χθες παρέμεινε κλειστό το συγκεκριμένο σχολείο στο Κορδελιό, καθώς παρατηρήθηκε ένα μεμονωμένο, όπως το χαρακτήρισαν, περιστατικό σε μαθητή του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Έτσι λοιπόν παρέμεινε κλειστό και για χθες, θα μείνει κλειστό και για σήμερα. Από Δευτέρα θα επιστρέψουν κανονικά στα μαθήματά τους οι μαθητές. Μας είπαν ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό, ωστόσο για προληπτικούς λόγους επέλεξαν να το κλείσουν και να κάνουν τις διαδικασίες της απεντόμωσης και ό,τι χρειαζόταν. Μια ψήλη, μια υψώρα. Μια υψώρα, χαμός, μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Πάρα πολύ, Άρη. Καλό Σαββατοκύριακο και στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Ιωάννα από Θεσσαλονίκη, μου λέει, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, στον κύριο Γιώργο από τη Μυτιλίνη. Πολλές, πολλές καλημέρες. Υπομονή θέλει η Μυτιλίνη εκεί. Παιδιά, η Μυτιλίνη, και μπράβο σας για όλα αυτά που τραβάτε. Στον κύριο Βασίλη που είναι στην παρέα μας από το Ραχώνι Θάσου, όπως κάθε μέρα. Έχει γίνει φανατικός ο κύριος Βασίλης. Ναι, ο κύριος Βασίλης. Και ο γιατρός λέει, ωραία λύση λέει είναι αυτή. Όσοι πολιτικοί βγάζουν λεφτά από ταινίες και από βιβλία, να δίνουν μερικά για να φτιάχνουν τα νοσοκομεία. Α, θα μπορούσε να είναι, κύριε Βασίλη. Για τις αναστηλώσεις. Και τι θέλω να δούμε. Αυτό το ρεπορτάζ που έκανε η Ελευθερία Σπύρα, και αφού είμαστε στο mood τώρα με τα ζωάκια. Των ζώων. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα στη Βάρκιζα. Είναι ένα σχολείο που εκεί τα παιδάκια έχουν υιοθετήσει ένα ανάπηρο σκυλάκι και ένα γαϊδουράκι. Και μαθαίνουν λοιπόν τα παιδιά πώς είναι να φροντίζεις
ένα ζώο και μάλιστα ένα ζώο που έχει κάποιες ειδικές ανάγκες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Ελευθερίας. Έναν καινούριο φίλο απέκτησαν οι μαθητές του Διαδραστικού Ευρωπαϊκού Σχολείου στη Βάρκιζα. Πρόκειται για τον Άντωνη, ένα χαριτωμένο κουτάβι, το οποίο από την περασμένη Πέμπτη υιοθετήθηκε από το σχολείο, απολαμβάνοντας πλέον χάδια και παιχνίδια από τους μαθητές που τον υποδέχθηκαν όλο ενθουσιασμό. Υποδεχόμαστε για πρώτη φορά το φίλο μας, το νέο μέλος της ομάδας μας, ένα σκυλάκι με ειδικές ανάγκες. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την υιοθεσία, γιατί είναι ένας τρόπος να δώσουμε έμπρακτα στα παιδιά μας να καταλάβουν πανανθρώπινες αξίες όπως αυτή του εθελοντισμού. Οι μαθητές της Τρίτης Δημοτικού του Διαδραστικού Ευρωπαϊκού Σχολείου άνοιξαν την αγκαλιά τους σήμερα στον 8 μηνών Άντωνη, ο οποίος θα είναι το νέο μέλος της οικογένειάς του από εδώ και στο εξής. Η περιπέτεια του μικρού κουταβιού ξεκίνησε πριν λίγους μήνες, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα και εγκαταλείφθηκε τραυματισμένο στο βουνό. Μέσα στην ατυχία του, ωστόσο, στάθηκε τυχερό, καθώς μια νεαρή γυναίκα το εντόπισε και στη συνέχεια το παρέδωσε σε φιλοζωικό σωματείο. Κάθε πρωί θα πηγαίνουμε μαζί με τα παιδιά να το ταΐζουμε, θα το βάζουμε στο μαξίδιο και θα κάνουμε την πρωινή μας βόλτα και σίγουρα σε ομαδούλες που θα χωρίζουν τα παιδιά θα περνάμε ώρες μαζί με το σκυλάκι. Θα το βοηθάμε, θα το χαϊδεύουμε, θα το μάθουμε να είναι πιο κοντά στους ανθρώπους και να τους καταλαβαίνει. Η περίπτωση του Άντωνη, ωστόσο, δεν είναι μοναδική, καθώς το σχολείο στο παρελθόν έχει προχωρήσει ξανά στην υιοθεσία ζώων με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, πριν μπούμε στη σκληρή επικαιρότητα, 5 και 51 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα για όσους ξυπνήσατε τώρα, όσοι ετοιμάζετε να φύγετε. Να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ελένη από την Καβάλα που μας στέλνει κάθε μέρα ωραίες φωτογραφίες από την Καβάλα. Σήμερα μας έστειλε αυτά τα ωραία γατάκια. Η κυρία Ελένη, η κυρία Ειρήνη μας το έστειλε αυτό. Η κυρία Ελένη. Ελένη. Ναι, να, κυρία Ελένη. Καλημέρα και στην Βροχερές καλημέρες λέει, άρα και στην Καβάλα βροχερός. Ωραία που είναι και η Καβάλα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, παιδιά, έχετε αρχίσει αυτό το πράγμα με τα social media. Είναι ωραίο, αλλά αυτό το καλό πουσουκού, εντάξει, δες εδώ και τον Ναύπλιο, κοίτα και τον Ναύπλιο, τι όμορφο που είναι. Ναύπλιο, νύχτα, Καλημέρα, είναι ακόμα νύχτα, αλλά θα ξημερώσει που θα πάει. Ο κύριος Μάνος μας τα στέλνει. Καλημέρα κύριε Μάνο. Έλα να δώσουμε τα δώρα μας τώρα για να πάμε να δούμε. Σήμερα κληρώνεις εσύ. Εγώ κληρώνω, εσύ τι έχεις να δώσεις σήμερα. Εγώ έχω το αυτοκίνητο, αλλά είναι στις 20 Οκτωβρίου. Για δώσ' το να πάω εγώ για να κάνω κλήρωση σήμερα. Το αυτοκίνητο μας είναι το νέο Opel Corsa στην επαιτειακή του έκδοση. 1400 κυβικά 90 άλογα, το βλέπετε εδώ, 5 πόρτες, ασημί μεταλλικό χρώμα, 13.500 ευρώ κάνει αυτό το αυτοκίνητο. Πολύ ωραίο και μπορείτε να το διεκδικήσετε με ένα απλό μήνυμα ή με ένα τηλεφώνημα στο 14999. 20 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση. Στο μήνυμα θα γράψετε Open, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και θα το στείλω στο 14999. Ή πάρτε από σταθερό ή από κινητό και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε τα δώρα της Kids.com. Δύο τυχεροί λοιπόν θα κερδίσετε δώρα 1.500 ευρώ. Ο ένας θα πάρει το κορυφαίο καρότσι Nuna Mix μαζί με το Port Bebé του. Πραγματικά είναι υπέροχα. Και ο δεύτερος τυχερός ή τυχερή, το ασφαλέστερο στην κατηγορία του κάθισμα αυτοκινήτου Nuna Mighty μαζί με το Polterless Relax Nuna Leaf. Για έξτρα άνεση και πάνω απ' όλα ασφάλεια στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Για να διεκδικήσετε λοιπόν τα δώρα που κληρώνουν σήμερα, θα στείλετε μήνυμα Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14999 ή θα καλέσετε από σταθερό ή κινητό στο 14999. Θα αφήσετε όνομα, επίθετο και το τηλέφωνό σας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παρασκευή σήμερα, 4 Οκτωβρίου, όπως σας είπαμε. Τα νέα γράφουν πρώτο αντάρτικο κατά του Τσίπρα. Τον άδειασαν στη Βουλή 4 στελέχη. Θέατρο του παραλόγου στην Κουμουντούρου για τους υδρογονάνθρακες. Φίλης Παπαδόπουλος, Ζουράρης και Παπαχριστόπουλος καταψήφισαν τις συμβάσεις που είχε ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ο εσωκομματικός εμφύλιος μεταφέρεται πλέον στη Βουλή. Αυτό είναι για τα πετρέλαια στο Ιόνιο. Ναι. Είχαν ετοιμάσει το νομοσχέδιο επί ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε ο Τσίπρας και είπε: είναι φοβερή επένδυση αυτή, όταν ήταν πρωθυπουργός. Και τώρα ήρθε και έχει αλλάξει γνώμη. Γιατί λέει τώρα μπαίνει ο ιδιώτης, ενώ πρώτα δεν ήταν ο ιδιώτης. Α, τώρα δεν είναι φοβερή επένδυση. Τώρα δεν είναι φοβερή επένδυση και τέσσερις το καταψήφισαν. Κτηματολόγιο τέλος χρόνου για 18 νομούς. Σε ποιες περιοχές λήγουν οι προθεσμίες. Πρέπει να πάμε να κάνουμε τις αιτήσεις μας. Γιατί, παιδιά, σιγά σιγά θα τα χάσουμε τα σπίτια εκεί. Όσοι έχετε. Όλη η λίστα για τα ελληνικά προϊόντα που κόβουν οι ΗΠΑ. Αυτό πρέπει να σου πω είναι ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Ναι.
Μαζί με, με τον Τραμπ που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα, ξέρεις ότι μπαίνουν δασμοί και στα ελληνικά προϊόντα, στα γαλακτοκομικά. Θα πηγαίνουν στην Αμερική, ας πούμε, 25% ακριβότερα. Δηλαδή, λόγω των δασμών που βάζει ο Τραμπ. Αν είναι δυνατόν. Ναι, γιατί. Οπότε αυτό κάνει και πολύ μεγάλο κακό στα ελληνικά προϊόντα. Στις εξαγωγές θα κάνει κακό. Μάλιστα. Η Καθημερινή, 5 νεκροί στην καρδιά του Παρισιού, είναι αυτό που είδαμε χθες. Αυτός βγήκε, τι έγινε τελικά. Άκου, πυροβόλησε έναν συνάδελφό του μέσα στο γραφείο του, βγήκε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, έφαγε άλλους 4, τελικά τον πυροβόλησε ο αστυνομικός απέναντι από την Παναγία των Παρισίων, λέει. Αστυνομικός ήταν αυτός. Αυτός ήταν στην πληροφορική εργαζόταν, παιδί μου, στο κομπιούτερ. Αλλά ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, λέει. Είχε ασπαστεί το Ισλάμ. Βέβαια δεν έχει να κάνει τώρα αυτό. Τι τον επιτρελάθηκε και πήγε σκοτώνει τους συναδέλφους. Δεν το έχουν συνδέσει πάντως με τρομοκρατική επίθεση. Βόμβαστες στον νόμο Κατρούγκαλου, αντισυνταγματικές, η μείωση επικουρικών και εισφορές αυτοαπασχολούμενων. Μάλιστα. Στον αέρα είναι πολλές από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου, λέει, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας με αποφάση του κρίνει αντισταγματική σειρά διατάξεων. Αυτό αφορά χιλιάδες συνταξιούχους και θα το δούμε. Βέβαια, θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. Και στην Κυπριακή ΑΟΣ, το γεωτρύπανο Γιαβούς, στο οικόπεδο 7, άντε πάλι. Και διαρθρωτικά μέτρα για το κενό του 2020. 900 εκατομμύρια ευρώ το εκτιμούν κυβέρνηση και θεσμοί. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών που γράφει: Οι Βρυξέλλες προσγειώνουν το Μητσοτάκη. Στο 1,5 δις ανεβάζουν οι δανειστές στο δημοσιονομικό κενό. Ζητούν κούρεμα φοροελαφρύνσεων λίγο πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Βόμβα στα θεμέλια του ΕΦΚΑ και του ενιαίου επικουρικού. Η αποφάση του ΣΤΕ. Πάγος από το Eurogroup. Επίσκεψη Μάικ Πομπέο. Πέφτουν υπογραφές για τις βάσεις. Ελεύθερος τύπος, τι αλλάζει για τους πτυχιούχους κολεγίων, πώς θα δίνεται επαγγελματική ισοδυναμία και τι θα ισχύσει για ειδικότητες που αποκλείονταν. Και 5 διευκολύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων, δεκτές στο κτηματολόγιο, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις και δόσεις. Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες από δικηγόρους τοπογράφους για όσους δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος, δυνατότητα πληρωμής του πάγιου τέλους και με πιστωτικές κάρτες. Στις προκειμένου οι άνθρωποι να πάνε να δηλώσουν τις περιουσίες τους. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Μέγα σκάνδαλο με την Coca-Cola. Αποκλειστικό. Τα έγγραφα φωτιά που εκθέτουν βαρύτατα το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Μεντώνη γράφει η εφημερίδα. Αγνοεί την επίσημη γνωμοδότηση των υπηρεσιών που από τις 5 Ιουλίου ζήτησαν να σταματήσει η εκμετάλλευση των εθνικών συμβόλων. Η ισχυρή πολυεθνική δεν έλαβε ποτέ άδεια, όμως συνεργαζόταν με κρατικούς υπαλλήλους. Μεγάλες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που είχε χάσει τον έλεγχο. Τεράστια ποσά, λέει, από προβλεπόμενα τέλη απόλυσε το δημόσιο υπάρχει εισαγγελέας. Καταστροφή για την ελληνική οικονομία, δεσμοί Τραμπ σε τυριά, γιαούρτι και φρούτα. Φιλελεύθερος, σχέδιο εξπρές για απεγκλωβισμό από το μεταναστευτικό, αδειάζουν τα νησιά, ακολουθούν απελάσεις. Είναι αυτό που λέγαμε. Και αποκαλύψεις, σκοτεινή πλευρά του Κεθεά και τα μυστήρια με την ξένη Δημητρίου. Άλλο πράγμα τώρα αυτό, άλλος πόλεμος έχει ανοίξει εκεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ανακάλυψαν ότι πήγανε να δουν τι γίνεται με το ΚΕΘΕΑ και ανακάλυψαν ότι η μόνη υποψήφια. Ήταν η ξένη Δημητρίου. Ναι, η οποία ήταν η εισαγγελέα, ξέρει, η οποία ήταν με το παραδικαστικό κτλ. Και σου λέει τι δουλειά έχει να διοριστεί εκεί πέρα. Και έχει αλλάξει όλο, θα διαλλάξει όλο το δίκηρυκο. Αλλάξει όλο. Οι Αυγοί κατασκευάζουν εχθρούς, στείνουν ζούγκλα κοινωνικού αυτοματισμού, στοχοποιούν με πρωταγωνιστή το Μητσοτάκη τους απεργούς και υπονομεύουν το δικαίωμα στην απεργία και το συνδικαλισμό για να περάσουν την κανονικότητα του Δούνου του και την κατάρριξη των κλαδικών συμβάσεων. Το βασικό θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Ρίζος πάστης, πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, κάλεσμα για αγωνιστική συνέχεια μετά τη μαζική απεργία. Χιλιάδες απεργοί από τις συγκεντρώσεις ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων έστειλαν ξανά την Τετάρτη καθαρό μήνυμα καταδίκηση του πολυνομοσχεδίου. Σκούπα σε μισθούς, συμβάσεις και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Και φωτογραφίες από την απεργία. Από την απεργία, γιατί πρέπει να το πούμε ότι στην απεργία μόνο το πάμε είχε κόσμο. Η αλήθεια είναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Χρήστο μας. Καλά, πάντα και προχθές όμως. Πάντα το ξέρουμε και προχθές όμως. Πάντα λέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μάζεψε κόσμο. Ναι, όχι, το πάμε είχε. Γι' αυτό δείχνει τις φωτογραφίες να δείξει ότι ήταν τουλάχιστον το πιο μαζικό. Λοιπόν, γόης παρουσιαστής βίαζε τουρίστριες. Οι κοπελίτσες ζούσαν τον εφιάλτη πάνω σε ξαπλώστρες. Στη Ρόδο. Σημεία και τέρατα, λέει, στη Ρόδο. Σπύρα ψάρευε τα ανυποψία στα θύματα της σε μπαρ του νησιού. Σοκαριστικές περιγραφές και όσα τραβούσαν από παρέα διαστραμμένων ανδρών. Ο γόης παρουσιαστής πιανού τέτοιου ήταν. Πού να ξέρω, τοπικός εκεί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Για να δω. Λοιπόν, αυτά.
Ωραία, πήγαινε και στη Σταρ, γιατί δεν την έχω μπροστά μου. Η Σταρ έχει πρώτο θέμα την περιπέτεια της υγείας του κυρίου Τατσόπουλου. Τον άνοιξε σχεδόν ζωντανό, χωρίς νάρκωση. Σοκάρει ο γιατρός που χειρούργησε τον Τατσόπουλο. Συνήθως αυτά τα περιστατικά, λέει, πεθαίνουν, δεν τα προλαβαίνεις. Είναι η ρήξη αορτής αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με τέτοια. Με αυτή την πάθηση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, περαστικά, αυτά. Να είναι και σιδερένιος ο άνθρωπος. Είναι αυτεμπορική εξίσωση με άγνωστο Χ για την ανάπτυξη του 2020. Στο 1,5 δις αξιολογείται το δημοσιονομικό κενό, πλήγμα σε ελληνικά προϊόντα από τους νέους δασμούς. Ωραία. Και πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης να κλείσουμε όπως κάθε μέρα. Έπεσε ταβάνι στο Ιπποκράτειο. Αυτό το θέμα που είδαμε τον Άρη Κουτσού και το έχει πρώτο θέμα η εφημερίδα. Απίστευτο περιστατικό, λέει, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να σε ρωτήσω, μια που είμαστε στις εφημερίδες και στα πολιτικά κτλ. Παρακαλώ. Προχθές είδα εκεί στα social που. Ανεβάζω. Που διαπρέπεις. Ναι. Που διαπρέπεις στα social. Είχες ανεβάσει και τις φωτογραφίες με τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, σε κάτι χωράφια. Ναι, τον πήρα στα χωράφια του. Στα χωράφια, έχει χωράφια ο Βορύδης. Έχει, γενικώς ασχολείται με χωράφια ο Βορύδης. Λοιπόν, τον πήγα εκεί που πρέπει να είναι ένας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Α, μάλιστα. Λοιπόν, μου μίλησε και για την πρώτη μέρα στο Υπουργείο του, θέλω να σου πω, και αν έχει τώρα σχέσεις με τον Δάκο και τη Μουχρίτσα, αν έχουν γνωριστεί, και για τα μακεδονικά προϊόντα, για το αν θα πρέπει να ανησυχούν οι νοπαραγωγοί. Θυμάστε την κουβέντα, ναι, που είχε, ναι, γίνει, ναι, πώς θα. Αυτό πότε θα το δούμε, το έχεις ετοιμάσει? Αυτό είναι έτοιμο, θα το δούμε σε λίγο. Τι εννοείς σε λίγο? Μόλις δεήσει η αρχισυντάκτρια. Αλλά άμα θέλεις, μπορείς να πάρεις μια γεύση τώρα. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Μια γεύση. Για πάμε. Τι δουλειά έχει ένας ποινικολόγος, απόφυτος του Κολεγίου Αθηνών, μέσα στα χωράφια? Θα φανεί εντυπωσιακό. Κοίταζα τα βιογραφικά των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ευρώπη, ναι, των ομολόγων. Έχει αρκετούς δικηγόρους. Ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει είναι η μετακρασία της Μακεδονίας. Είναι σαφές ότι μόνο τα μακεδονικά προϊόντα, δηλαδή αυτά που γίνονται στην Μακεδονία, αυτά τα προϊόντα μπορούν να φέρουν την ένδειξη μακεδονικός. Είστε διατεθειμένος να πάτε μέχρι τα μπλόκα να μιλήσετε με τους αγρότες? Κινητοποιήσεις απολύτως σεβαστές δεν μπορεί να εκτρέπονται σε παράνομες πρακτικές. Η κατάληψη όντως τορμάτων είναι παράνομη πρακτική. Ακούς τι λέει ο κύριος Βορύδης. Αυτό είναι μια πρόγευση τώρα. Να δούμε πότε θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Ακούς τι λέει ο κύριος Βορύδης για τα μπλόκα. Του λέω, τα θα μπλόκα πάτε. Των, ναι, άμα γίνουν. Άμα γίνουν. Άμα γίνουν. Και μου λέει, θα συζητήσω, δεν θα πάω. Τα μπλόκα, λέει, δεν είναι. Σωστό είναι αυτό. Κάτσε να δούμε τώρα να έρθουν τα μπλόκα, να δούμε. Καλό είναι να μην δημιουργούνται αυτά. Να πούμε μια καλημέρα. 6:02 στην κυρία Τέτου Κοκονία, αν το διαβάσω σωστά. Την, ναι, κυρία Ελένη. Περίμενε λίγο για την κυρία Τέτου. Μα έστειλε φωτογραφία από το σκυλάκι τη, να το πούμε λίγο αυτό. Για δείξε. Καλημέρα σα, παρακαλώ, αν μπορείτε να δείξετε το σκυλί μα που χάθηκε στην Παιανία. Ήταν, oh, του... ήταν του μπαμπά τη, λέει, που κάηκε στο μάτι. Είναι αρσενικό, χωρί τσιπ, αστήρωτο. Η μία μου Μαλτεζάκη και το λένε Θόρ. Λοιπόν, τον δείχνω, να τον δείτε τον Θόρ. Όσοι τον έχετε δει, χάθηκε στις 7 Εβδόμου, χάθηκε το καλοκαίρι, γύρω στις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρου Λαβρίου. Μικρόσωμο, Μαλτεζάκη, η μία μου 3 με 4 κιλά. Όσοι, παιδιά, αν το βρείτε, εδώ στείλτε μας μήνυμα ή καλέστε. Για ρίξτε μια ματιά όσοι είστε στην Παιανία, να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Καλημέρα στη βροχερή Λάρισα και στη Λάρισα. Έχουμε βροχή, θα μας τα πει ο Κλέαρχος. Ο Κλέαρχος, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, ο οποίος μας στέλνει από τη Λάρισα τα χαιρετίσματά του. Η κυρία Ελένη από την Κρήτη καλωσορίζει, λέει, τους παλιούς συμμαθητές του Πολυτεχνείου Κρήτης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της χρονιάς του 1989. Μάλιστα. Καλή σας ημέρα, κυρία Ελένη, που έρχονται για πρώτη φορά, reunion. Και στην κυρία Δασκαλάκη έχουμε από Κρήτη. Καλημέρα στην Κρήτη. Ωραία. Έχω πολύ πάρει ωραία 5 κιλά στην Κρήτη, να ξέρεις. 5. Τι 5 κιλά, τσιγκουριά. 5 κιλά από το φαγητό. Δεν σταμάτησα να τρώω. Λοιπόν, καλημέρα, Κλέαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ώρα θα βρέξει σήμερα, αυτό να μας πεις. Και θέλω να σου πω κάτι. Τα δύσκολα πάντα. Τα πρέπει δύσκολα να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Στην Ξάνθη, θέλω να μου πεις, έχουμε εκδηλώσεις. Δεν θα τα χαλάσει η βροχή εκεί. Δυστυχώς όμως από το απόγευμα και μετά θα βρέξει και στην Ξάνθη. Από το? Από το απόγευμα. Από το απόγευμα, εντάξει, μέχρι το απόγευμα δεν θα βρέξει στην Ξάνθη. Μέχρι το απόγευμα είμαστε οριακά, όχι. Όχι. Θεωρητικά, γιατί όπως βλέπουμε και στην πρώτη μας κάρτα, να δούμε πρέπει λίγο. Πρέπει να γιορτάσουμε, εκεί, κύριε Κλέαρχε, εκεί. Το καταλαβαίνω, αλλά είμαστε δυστυχώς. Πρόεδρο Δημοκρατίας φέραμε. Πώς το λένε, τον Αρχιεπίσκοπο φέραμε. Είμαστε δυστυχώς στην επίδραση ενός ισχυρού βαρομετρικού συστήματος και είναι και αρκετά απρόβλεπτο. Όπως και χθες εδώ στην Αττική είχαμε μια πολύ δυνατή καταιγίδα που δεν είχε προβλεφθεί. Και σήμερα βλέπουμε χαρακτηριστικά πώς κινούνται
πώς κινείται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Με τους χρωματισμούς εδώ πέρα αποτυπώνονται οι βροχοπτώσεις, τα έψη δηλαδή βροχής που περιμένουμε. Άρα λοιπόν από τώρα μέχρι και τις επόμενες ώρες, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε, από το ύψος της Πίνδου και δυτικότερα θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα. Μιλάμε βέβαια για βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα που τοπικά θα είναι και ισχυρά, με έμβαση το Ιόνιο, τη δυτική βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, όπως επίσης την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, ίσως τα φαινόμενα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις ή ακόμη να δούμε και υδροστρόβιλους, ανεμοστρόβιλους κατά την εξέλιξη των φαινομένων. Τώρα, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες, όπως μπορούμε να δούμε στην επόμενη μας κάρτα, σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται πιο ανατολικά. Θα προσπαθήσει να περάσει την οροσειρά της Πίνδου, θα τα καταφέρει όπως δείχνουν τουλάχιστον τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και άρα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την ανατολική πυρωτική χώρα, δηλαδή την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική, όπως επίσης αργότερα τη Βορειοανατολική Υπηρετική χώρα, αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο, και χρειάζεται και εκεί πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και αύριο, τις πρώτες πρωινές ώρες που θα βρισκόμαστε στην επίδραση αυτού του συστήματος κακοκαιρίας. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά για σήμερα πώς θα έχει η εξέλιξη. Κακοκαιρία λοιπόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές σε καταιγίδες μέσα στο Ιόνιο και τη Δυτική Ηπειρωτική χώρα. Όπως είπαμε, από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, θα περάσουν την οροσειρά της Πίνδου και θα επηρεαστεί και η Ανατολική Ηπειρωτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και η Χαλκιδική, και προς το βράδυ η Θράκη, όπως επίσης και το Βορειοανατολικό Αιγαίο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γενικότερα, και χρειάζεται μια προσοχή. Οι περιοχές που δεν φαίνεται να επηρεάζονται από αυτό το κύμα κακοκαιρίας ή μάλλον θα επηρεαστούν λιγότερο θα είναι η περιοχή των Κυκλάδων, όπως επίσης και η Κρήτη. Εδώ θα έχουμε τα λιγότερα φαινόμενα και μάλιστα προς την Κρήτη εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε και φαινόμενα. Θα είναι γενικά ο καιρός ανοιχτός με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι τώρα έχουν γυρίσει σε νοτιάδες. Προσεγγίζουμε τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο βέβαια και στο Αιγαίο. Θέλει έτσι μια προσοχή. Δεν υπάρχει βέβαια κίνδυνος απαγορευτικού. Παρ' όλα αυτά όμως θα είναι λίγο ταραγμένη η θάλασσα εξαιτίας των πολύ δυνατών νοτιάδων που αναφέρουμε εδώ πέρα με εντάσεις κοντά στα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και μετά στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά είναι ανεβασμένες οι τιμές. Η ελάχιστη θερμοκρασία εξαιτίας βέβαια και των νοτιάδων. Ξεκινάμε γύρω στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Τώρα νωρίς το πρωί θα προσεγγίσουμε αργά το μεσημέρι τους 27 με 28 και στα νησιά μας ξεκινάμε γύρω στους 18 με 19. Τώρα νωρίς το πρωί θα φτάσουμε μέχρι και τους 27 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Αττικής πώς θα έχει εξέλιξη. Λίγες συννεφιές έχουμε αυτή τη στιγμή που προς το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδοθούν βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού και δεν αποκλείεται και εδώ τα φαινόμενα τοπικά να είναι ισχυρά ή και να συνοδεύονται και από χαλάζι και χρειάζεται μια προσοχή. Υποχώρηση των φαινομένων αναμένουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι και εδώ θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 6 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι προς το βράδυ και κυρίως μέσω Σαρωνικό σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Δεν φαίνεται να ξεπερνάμε σήμερα τους 27 με 28. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, που και εδώ θα έχουμε κακοκαιρία ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, με βροχές σε καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Χαλκιδικής και χρειάζεται μία προσοχή. Και εδώ οι άνεμοι έχουν γυρίσει νοτιάδες γύρω στα 5 με 6 μποφόρα από το μεσημέρι και μετά θα μπει βαρδάρης με τις ίδιες περίπου εντάσεις και η θερμοκρασία ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί γύρω στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, θα προσεγγίσουμε τους 20 με 21 αργά το μεσημέρι. Υποχώρηση του κύματος κακοκαιρίας περιμένουμε αύριο, με εξαίρεση βέβαια το Ανατολικό Αιγαίο που μέχρι και νωρίς το μεσημέρι θα εκδηλώνονται βροχές σε καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Από το μεσημέρι όμως και μετά υποχωρούν τα φαινόμενα, μπαίνει όμως ο βοριάς και πέφτει η θερμοκρασία. Ωραία, ποιες περιοχές να προσέχουν πολύ σήμερα, γιατί χθες μας είπες για το Ιόνιο. Ακριβώς. Είναι το Ιόνιο, βασικά είναι όλη η Ελλάδα αυτό. Είναι δηλαδή Ελλάδα, το Ιόνιο αυτή τη στιγμή και η δυτική ηπειρωτική χώρα. Καθώς θα περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, θα επηρεαστεί το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας και από το βράδυ και το Ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα. Οι περιοχές που δεν θα επηρεαστούν θα είναι οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Στις Κυκλάδες περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, στην Κρήτη σχεδόν καθόλου φαινόμενα. Ωραία. Και θέλω να σου πω, στον Εύρο έχουμε την άσκηση Παρμενίων. Τι καιρό θα κάνει μέχρι το απόγευμα, πες μας. Μέχρι το απόγευμα δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα στον Εύρο. Από το απόγευμα όμως και μετά, καθώς το σύστημα θα περάσει ανατολικότερα, θα έχουμε και εκεί ισχυρές βροχές σε καταιγίδες. Θα βρέξει δηλαδή ισχυρές βροχές από το απόγευμα. Από και το απόγευμα υπολογίζουμε περίπου 4-5 ώρα και μετά. Επειδή από θα πάει και ο Πρωθυπουργός να παρακολουθήσει την άσκηση Παρμενίων, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Ζήση Μούσιο, ο οποίος πηγαίνει στη Σαμοθράκη. Κλέαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πηγαίνει σε Σαμοθράκη. Ζήση, καλημέρα. Αυτή είναι η ενημέρωση, ρε παιδιά. Εντάξει, να μαθαίνουμε και εμείς τον καιρό για το σημείο που είμαστε άμεσα. Για σένα δουλεύουμε όλοι, να ξέρεις. Για σένα δουλεύουμε όλοι.
Λοιπόν, καταρχήν να σα πω ότι άλλαξε το πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργό έφυγε αργά χθε το βράδυ. Οπότε είδε τη νυχτερινή άσκηση, η οποία ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακή χθε. Ναι. Έγινε στο ύψωμα ετός έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου συμμετείχαν κλιμάκια του στρατού Ξηρά, ελικόπτερα τη αεροπορία στρατού, αεροσκάφη τη πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ εντυπωσιακέ οι εικόνε μέσα στη νύχτα, σε ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκε. Έγιναν μια σειρά βολών. Το σενάριο έλεγε ότι είχε μπει εχθρική δύναμη μέσα σε ελληνικό χώρο και υπήρξε η αντίδραση. Ήταν για πρώτη φορά που είδαμε νυχτερινές βολές να γίνονται ως επίδειξη σε τελική φάση Παρμενιώνα. Τώρα θα πάμε με ελικόπτερο Σινούκ, δημοσιογράφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η αρχηγή στην Σαμοθράκη, όπου από εκεί πλέον θα παρακολουθήσουμε και το φινάλε της άσκησης Παρμενιού που κράτησε μία εβδομάδα, όπου θα υπάρχει μία αποβατική κίνηση με τη συμμετοχή σκαφών του πολεμικού ναυτικού φρεγάτας, που ειδικά κλιμάκια θα κάνουν απόβαση στη παραλία της Σαμοθράκης. Μάλιστα. Και τώρα το πρωί θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει περίπου στις 8 θα είναι να ξεκινήσει, 8. Μέχρι τις 10.30-12 θα έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Είναι και ο διοικητής ο κύριος Λαλούσης, ο διοικητής του τετάρτου σώματος του στρατού, έτσι δεν είναι, μαζί σας. Βεβαίως. Πολλές καλημέρες να του δώσεις. Το ξέρεις. Θα μεταφερθεί. Εντυπωσιακές πάντως εικόνες. Εμείς οι γυναίκες που δεν πάμε στρατό, ρε παιδί μου, και δεν είμαστε εξοικειωμένες με αυτό, οι εικόνες που μας στέλνεις εσύ είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Βλέπουμε εδώ τώρα από την άσκηση, πώς ρίχνουν πυρομαχικά, πώς τα λένε. Τα πυρομαχικά, τι είναι αυτό, ρε Ιορδάνη? Ναι, ναι, τις βολίδες. Είναι τροχιοδεικτικές βολές που έχουν ως σκοπό βασικά να φανεί, να μπορεί κάποιος να σημαδεύει για το πού πρέπει να χτυπά τον στόχο. Είχαμε και την πολεμική αεροπορία με F-16 να κάνει βολές από αρκετά μεγάλο ύψος, παρά την ισχυρή νέφωση που είχαμε στο βράδυ, αλλά και τα ελικόπτερα Apache κλέψαν για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι ώρα πετάτε, Ζήση, τι ώρα πετάτε? Για πού? Για Σαμοθράκη. Σε έκανα 20 λεπτό θα είμαι στον αέρα. Καλή πτήση. Να ξημερώσει λέει και θα σηκωθεί το Σινού. Δεν έχει σημασία, είναι 6 και 10 ακόμα. Είναι νωρίς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πολύ. Καλημέρα. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Παντελή τον Βαλασόπουλο, να πούμε για μια καλημέρα στο Βερολίνο, να δούμε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Γιατί, Παντελή μου, καλημέρα πρωί-πρωί στο Βερολίνο, σε ξυπνήσαμε έτσι. Εκεί αυτές τις ώρες. Είναι συνηθισμένα τα χιόνια. Καλημέρα. Καμιά φορά ο Παντελής ξέρεις δεν κοιμάται κιόλας. Ο άνθρωπος άμα τον ξυπνάνε κάτι ενοχλητική σαν κοιμάς πρωί-πρωί. Καλημέρα. Παντελή, τι γίνεται τώρα. Οι πληροφορίες τι λένε. Η Ευρώπη θα τα βρει με τον Ερντογάν στα θέματα χρημάτων και αυτή η συμφωνία που θα έρθει στη Σύνοδο Κορυφής για να κλείσει αυτή η αιμορραγία. Ας αρχίσουμε από τα νεότερα. Χθες το βράδυ υπήρξε η συνάντηση του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών, του Ζε Χόφερ, ο οποίος συνοδευόταν τον κύριο Αβραμόπουλο στην Άγκυρα με τον Τούρκο ομόλογό του. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, από ό,τι διαβάζουμε, οι Τούρκοι έθεσαν δύο θέματα. Και το θέμα της χρηματοδότησης, λεφτά δηλαδή, αλλά και το θέμα της ζώνης που θέλουν να δημιουργήσουν μέσα στη Συρία και λένε ότι θα μεταφέρουν εκεί τους πρόσφυγες. Ένα θέμα αγκάθι, έτσι. Ο Γερμανός Υπουργός έπλεξε το εγκόμιο της Τουρκίας στο θέμα το προσφυγικό. Είπε ότι ευχαριστεί πάρα πολύ την Τουρκία για την αλληλεγγύη που έχει δείξει σε αυτό το θέμα και άφησε ανοιχτό, μάλλον είπε ότι θα στηριχθεί η Τουρκία. Εννοούσε οικονομικά. Τι γίνεται τώρα με τα οικονομικά πρώτα απ' όλα? Η Τουρκία ζητάει, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός, άλλα 2 δις περίπου και μάλιστα τα ζητάει να πάνε στα τουρκικά κρατικά ταμεία και όχι σε διεθνείς οργανώσεις βοήθειας. Οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, γίνεται ένα παζάρι παρασκηνιακό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Τα χρήματα οι Τούρκοι τα θέλουν να πάνε στα ταμεία τους. Φαίνεται ότι θα υποχωρήσουν οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον και οι Γερμανοί σε αυτό το θέμα. Θα τους δώσουν τα χρήματα και μάλιστα θα τα δώσουν στα ταμεία, τα κρατικά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές αντιδράσεις στη Γερμανία, κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι ουσιαστικά υποχωρείται στους εκβιασμούς Ερντογάν. Ο Ερντογάν θα θέλει και άλλα λεφτά. Το κόμμα της αριστεράς μάλιστα είπε ότι η γερμανική κυβέρνηση γονατίζει μπροστά στον Ερντογάν.
Σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ζεχόφερ, έρχεται και στην Αθήνα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, το τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι αποφάσεις, θα τις μάθουμε στις 8 Οκτωβρίου, που είναι και το, η Σύνοδος Υπουργών Εσωτερικών, για να αποφασιστεί το τι θα γίνει στο μεταναστευτικό. Μάλλον και αυτή η αντιπολίτευση, Παντελή, αυτή η αντιπολίτευση στη Γερμανία δεν βγαίνει πουθενά. Πρόσφυγες δεν θέλει. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει γεμίσει η Γερμανία πρόσφυγες. Λεφτά δεν θέλει να δώσει. Μα και πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα? Καλά, όμως σου λέει τώρα να του δίνουμε και συνέχεια λεφτά. Μα αυτό Ερντογάν, δεν είναι, ο Ερντογάν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το έχει κάνει αυτό εμπόριο. Μαζεύει εκεί πέρα με την Τέρκης, μαζεύει όλους όσοι θέλουν να πάνε στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα. Σου λέει ότι δίνεται λεφτά τώρα, σας πιέζει, αλλά μετά θα ξαναπιέσει. Άρα θα ξαναδώσουμε λεφτά. Αυτό το λέει το κόμμα της αριστεράς, το οποίο δεν έχει πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Έχουν πρόβλημα με τον Ερντογάν. Λοιπόν, νομίζω ότι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή για τους Τούρκους δεν είναι τόσο τα λεφτά. Οι Τούρκοι επιδιώκουν αυτή τη ζώνη ασφαλείας, όπως την ονομάζουν, μέσα στη Συρία. Ουσιαστικά να μεταφέρουν στο χώρο των Κούρδων πρόσφυγες Άραβες. Ουσιαστικά επικισμός είναι αυτό. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο θέμα. Και το θέμα των χρημάτων είναι δευτερεύον. Το θέμα είναι ότι οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά χαϊδεύουν αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Δεν λένε τίποτα για τις τελευταίες αυξημένες ροές στο Αιγαίο. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και τι θα υποθεί στις συζητήσεις που θα έχει ο Γερμανός και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έτσι. Ναι, περιμένουμε οπότε σήμερα. Παντελή μου, πριν σε αφήσουμε, θέλω να πούμε στους φίλους τηλεθεατές για μια υπόθεση που δεν έχει δει πολύ το φως της δημοσιότητας. Εγώ το είδα από τον Γρηγόρη Ψαριανό, που κάνει συνεχώς, ανεβάζει στα social media διάφορες φωτογραφίες. Γκρεμίζεται το ελληνικό σχολείο εκεί, στη Γερμανία? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Όσο μεγάλη ιστορία είναι και το θέμα της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο. Λοιπόν, το 2001 το ελληνικό κράτος αγόρασε ένα οικόπεδο για να κτίσει ελληνικό σχολείο στο Μόναχο, την περιοχή με τους περισσότερους Έλληνες στην Ευρώπη. Τι έγινε όμως? Από το 2001 μέχρι το 2008 δεν είχε βγει άδεια. Η άδεια βγήκε το 2008. Από το 2008 όμως μέχρι το 2015 δεν είχε γίνει τίποτα. Το 2015 πέσανε τα μπετά. Mm-hmm. Σύμφωνα με τους κανονισμούς εδώ, αργούσε πάρα πολύ το ελληνικό κράτος να προχωρήσει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, στο να κτίσει αυτό το σχολείο. Και έτσι, σύμφωνα με το νόμο εδώ, το σχολείο, αφού δόθηκε ένα αντίτιμο, πήγε πίσω το οικόπεδο στο γερμανικό κράτος. Το γερμανικό κράτος κατεδαφίζει τώρα τα θεμέλια και κάτι μπετά θα τα κατεδαφίσει. Θα χτίσει καινούριο σχολείο για τους Έλληνες. Το σχολείο όμως αυτό θα το πληρώνει το ελληνικό κράτος, θα πληρώνει ενίκιο πια το ελληνικό κράτος. Αλλά αφού είναι να ξαναχτίσει σχολείο, γιατί τον γκρεμίζει αυτό? Γιατί τον γκρεμίζει, ναι. Γιατί αυτά τα υπάρχουν κανονισμοί οικοδομικοί εδώ. Τα μπετά αυτά έχουν μείνει πολύ καιρό. Θα πρέπει να γκρεμιστούν. Αν από κάποιο διάστημα και μετά δεν χτίσεις και αφήσεις τα μπετά, ο νόμος λέει ότι πρέπει να τον γκρεμίσεις. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια ξέρεις ότι θα μπορούσε να μείνει και 50 χρόνια έτσι. Και να ενισχύσουμε τα πετά. Ναι, Θέμα είναι ότι πάλι για μια ολιγορία του ελληνικού κράτους χάνουμε πάρα πολλά λεφτά. Αυτό γίνεται και με την πρεσβεία μας εδώ, που είναι πάρα πολλά χρόνια έτοιμη. Δεν κατοικείται όμως και πληρώνουμε ενίκιο στο γερμανικό. Κάθε φορά που πηγαίνουμε αποστολή στη Γερμανία, στο Βερολίνο κτλ., το μόνιμο θέμα συζήτηση είναι ότι γίνει με την πρεσβεία. Ναι, φαντάζομαι. 25 χρόνια θέμα. Διαιωνίζει. Είναι από τα θέματα vintage που λέω κι εγώ. Κατάλαβε. Παντελή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βερολίνο. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας πριν κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου μπορεί. Πράγμα το οποίο χρηματοδοτούσε για 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2015 για να λειτουργούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονταν καλλιεργητές που επιλέγονταν με κοινωνικά κριτήρια. Αφενός για να έχουν, να τρέφονται από αυτά, να τρέφουν τις οικογένειές τους από αυτά τα οποροκυπευτικά και ό,τι άλλο βγάζει, μπορεί να βγάλει γη, και αφετέρου κάποιοι να γνωρίσουν την γη και τις γεωργικές δραστηριότητες. Μετά το 2015 κάποιοι δήμοι αποφάσισαν να κρατήσουν αυτά τα προγράμματα με δική τους μέρημνα, ενώ αρχικά τα χρηματοδοτούσε, όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε γεωπόνους κανονικά. Μετά συνέχισαν οι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, να τα έχουν υπό τη στέγη τους. Πόσο είναι αυτό το κόστος και δεν μπορεί να το σηκώσει?
Να σου πω, Φανή, πόσο είναι αυτό το κόστος που δεν μπορεί να το σηκώσει ο Δήμος και τον κλείνει το λαχανόκηπος. Θα πάω στους κυρίους. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μηδενικό το κόστος, διότι ο Δήμος ουσιαστικά δίνει απλώς το χώρο. Εδώ στο Δήμο λοιπόν Αγίων Αναργύρων Καματερού, ο Δήμος το συντηρούσε αυτό το πρόγραμμα, αλλά πριν από λίγες μέρες πάω εδώ στον κύριο Θανάση. Όλοι αυτοί, όπως σας είπα, είναι καλλιεργητές που έχουν επιλεγεί με κοινωνικά κριτήρια. Ο ένας έχει 6 παιδιά, ο άλλος έχει 2. Ο άλλος έχει 2 παιδιά, 5 γόνια. Τα εισοδήματά τους, πολλοί είναι άνεργοι, κάποιοι έχουν πολύ περιορισμένα εισοδήματα. Φάνη, για να καταλάβουμε λίγο. Οι κύριοι που είναι εκεί καλλιεργούν το χωράφι του Δήμου και από αυτό παίρνουν κάποια χρήματα ή καλλιεργούν για να φάνε, για να φάει η οικογένειά τους. Για να φάνε, για να φάει η οικογένειά τους είναι. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καρελιώτης. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Καρελιώτη, καλημέρα, ο οποίος έχει Θανάση. Πόσα παιδιά. Έξι παιδιά. Έξι παιδιά. Καλημέρα σας. Τα εισοδήματά σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς τα εισοδήματά μου με έξι παιδιά υπάρχουν και είναι και σχετικά καλά, γιατί δεν θα έφτανε ένα κομμάτι από το λαχανόκηπο για να μπορέσω να τα ζήσω. Γιατί δεν είναι μόνο να τα ζήσουμε, να τα μεγαλώσουμε και με αξιοπρέπεια και να πατήσουν και σωστά στην κοινωνία, να είναι σωστοί άνθρωποι και χρήσιμοι πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε καταρχάς και καλημέρα σας. Γιατί το καλημέρα, γιατί το κλείνει ο Δήμος, κύριε Θανάση, πείτε μας γιατί το κλείνει ο Δήμος. Ο Δήμος θέλει να κάνει κάποιες δράσεις εμπορικές από ό,τι μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και αυτό και ουσιαστικά δεν μας ενοχλεί εμάς τι θέλει να το κάνει. Εμάς μας ενοχλεί ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, εγκατάσταση, η οποία ουσιαστικά καταστρέφεται. Θέλει να την καταστρέψει δηλαδή. Αυτό, πριν θα το δώσει αντιπαροχή αυτό. Το πρόγραμμα... Θα το δώσει αντιπαροχή. Όχι αντιπαροχή. Δεν θα το δώσει αντιπαροχή. Θέλει να φέρει, λέει, κάποιες εκθέσεις να γίνονται για να έχει να αποκομίσει χρήματα ο Δήμος. Υπάρχουν όμως και άλλες εκτάσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' αυτό το λόγο ο Δήμος. Δεν είναι ανάγκη να καταργήσει τον αστικό λαχανόκηπο. Εσάς δεν μπορεί να σας δώσει μια άλλη έκταση, ας πούμε, να τα βρείτε κάπως έτσι, για να μπορέσετε και να συνεχίσετε να καλλιεργείτε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο χώρος που βλέπετε πίσω σας, δεν τον βλέπετε. Ο χώρος που είναι πίσω μας λοιπόν, στήχησε περίπου 100 χιλιάρικα για να κατασκευαστεί. Δηλαδή ο Δήμος θα πετάξει τα 100 χιλιάρικα μια ήδη έτοιμη εγκατάσταση, θα πάει να ρίξει άλλα 100 χιλιάρικα σε κάποιον άλλο χώρο. Και για ποιο λόγο να το κάνει αυτό και να μην κάνει τη δράση που θέλει, κατευθείαν σε κάποιον άλλο χώρο, όποιον επιθυμεί αυτό. Κύριε Θανάση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος. Τι δυνατότητα παραγωγή έχει αυτό ο λαχανόκηπος? Δηλαδή, τι παράγει? Κοιτάξτε να σας πω, σε τι ποσότητα. Τη δυνατότητα παραγωγής. Κηπευτικά, οποροκηπευτικά. Οποροκηπευτικά. Έτσι. Λέει... Και δεν στοιχίζει τίποτα στο Δήμο, είναι όλα τα έξοδα των καλλιεργητών. Ναι, παιδί μου, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουν οι άνθρωποι πολύτεκνοι. Ναι. Πήγαινε εσύ, Φάνη, να μιλήσει και η κυρία για πίσω. Να δεις. Η ώρα είναι 6:30 και το πρωί και από τις 6 έχουν μαζευτεί εδώ 10 άνθρωποι. Δείγμα του πόσο πολύ τους καίει αυτό το θέμα. Μια κουβέντα θα θέλαμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Φάνη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος Αρχιμίδης που έχω εδώ στα δεξιά μου. Εσείς έχετε 2 παιδιά, 5 γόνια. Πόσο καιρό τρέφεται ουσιαστικά? Από το 2013 είμαστε εδώ πέρα. Βεβαίως τρέφεται. Ένα μέρος τρέφεται. Καλλιεργούμε αυτά τα ό,τι βγάζει. Ο κύριος Γιώργος εδώ έχει 2 παιδιά και κινητικά προβλήματα. Ναι. Εσείς με βάση κοινωνικά κριτήρια είχατε πει. Ναι. Πείτε μου κι εσείς. Ναι, τρέφω από την οικογενειακή σας κατάσταση και αν το εισόδημά σας. Έχω 2 παιδιά, ο ένας είναι τώρα από φαντάρος, ο άλλος είναι φοιτητής, η γυναίκα μου άντεργη, έχω το κινητικό πρόβλημα και κατά κάποιο τρόπο... Εδώ έρχεστε και είστε ουσιαστικά γεωργός, έτσι. Ώστε. Αγρότης ουσιαστικά. Ναι. Είναι μια απασχόληση για τους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο απασχόληση. Μια φορά λαχανικά της εποχής. Βάζει και τα λαχανικά στο τραπέζι τους, είναι πολύ βασικό αυτό. Μια ερώτηση και εδώ. Και εσείς καλημέρα σας, κύριος Γιώργος. Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να πω 2 πράγματα. Από το 2013 όταν ξεκινήσαμε, αυτή η δομή ήταν η καλύτερη δομή. Και τώρα τελευταία Φάνη, ο Δήμαρχος μόλις έχει αναλάβει... Φάνη, έχουμε απάντηση του Δημάρχου, Φάνη. Έχουμε... όχι. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι είχαμε... Συγγνώμη. Συνέχισε. Ας ολοκληρώσει ο κύριος για να κλείσουμε. Επικοινώνησα εγώ με το Δήμο. Ναι. Να πω για την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ. Επικοινώνησα πριν από λίγες μέρες με το Δήμο. Δεν είχα κάποια απάντηση από το Δήμαρχο. Θα επιμείνω όμως, γιατί προφανώς θα. Και θα να δούμε τι γίνεται και με τους άλλους λαχανόκηπους, Φάνη. Να το ψάξουμε λίγο, γιατί 100 εκατομμύρια δεν είναι λίγα λεφτά. Βεβαίως.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είναι 75 πολύ. Άνθρωποι. Θα το συνεχίσουμε, Φάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους που είναι εκεί. Γιατί τώρα κοίταξε να δεις, είναι τόσοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και μαζεύτηκαν γιατί πραγματικά δεν είναι τίποτα ένα κομμάτι γης που πάνε και καλλιεργούν. Ένα κομμάτι ο Δήμαρχος γης... γιατί το κλείνει αυτό 100 το πράγμα. 100 εκατομμύρια σου λέει. Όχι 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα, συγγνώμη. 100 χιλιάρικα σου λέει δοθήκαν γι' αυτό. Θυμάμαι τότε είχε γίνει μεγάλος δώρος που θα επιδοτηθούν και αυτά. Και οι άνθρωποι καλλιεργούν και τα βάζουν στο τραπέζι τους. Όσο πρέπει ο κύριος Δήμαρχος εκεί στους Αγίους Αναργύρους ήταν ο Σαράντος, ο κύριος Σαράντης. Ήταν εκεί δήμαρχος, άλλαξε τώρα. Ο κύριος δήμαρχος δεν ξεκινάει καλά. Ναι, μήπως να το πούμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί που ασχολείται με τα χωράφια και με τα ζαρζαβατικά. Άμα το ξέραμε θα το λέγαμε. Αχ, λοιπόν, θα το δούμε μάλιστα. Τώρα. Α, πάμε στην Ξάνθη μια στιγμή. Πάμε στην Ξάνθη που γιορτάζει σήμερα 100 χρόνια απελευθέρωσης. 100 χρόνια απελευθέρωσης. Μανώλης Τσέπελης, ο δήμαρχος της Ξάνθης. Καλημέρα κύριε δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Χατσοπόπουλε. Τι κάνετε όλοι? Δόξα τω Θεώ, έχετε χαιρετισμούς εδώ από την Αθήνα. Μεγάλη μέρα για την Ξάνθη. Σας καλέσαμε για να μας πείτε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Πράγματι είναι ένα μεγάλο γεγονός για μας. Το πρόγραμμα μας είναι τριήμερο, αλλά θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Αλλά ιδιαίτερα θα πω να μέσα πω για σήμερα, γιατί έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις, ομιλίες στα παιδιά μας για το γεγονός αυτό, με παραδοσία καραγκούρια φυσικά. Κάναμε την μαθητική παρέλαση. Και έχουμε 2-3 βασικά γεγονότα που πραγματικά ξεχωρίζουν αυτή την ημέρα. Σήμερα έχετε και, έχετε και τον πρόεδρο και τον αρχιεπίσκοπο εκεί. Βεβαίως, τον αρχιεπίσκοπο τον έχουμε και από χτες το βράδυ. Γιατί είχαμε την τύχη ο πρόεδρος μετά το αίτημά μας ιδιαίτερα να μας τιμήσει και να μας κάνει και εκδηλώσεις που ήταν. Που γίνεται και για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα. Εδώ, Δημαρχέ μου, βλέπουμε ότι και τα ελληνικά ταχυδρομεία βγάλαν γραμματόσημα. Τα οποία κυκλοφορούν. Ήδη πήραμε και εμείς, χθες μάλλον το πήραμε πρώτη φορά. Ναι. Και είναι μεγάλη για μας ευθύνη και τιμή αν θέλετε αυτή η έκδοση. Βεβαίως. Αλλά είναι σήμερα, έχει εδώ και μια εβδομάδα και έκθεση των Ευζώνων στην Ξάνθη που πραγματικά έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του Προέδρου της Δημοκρατίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την πόλη μας, αλλά ιδιαίτερα η παρουσία των Ευζώνων στην παρέλαση και η μεγάλη παρέλαση του στρατού με όλα τα σώματα σχεδόν και με ελικόπτερα και αεροπλάνα σήμερα είναι ένα από τα τι πιο σημαντικά γεγονότα. Τι ώρα είναι, Δήμαρχη, παρέλαση? Στις 12 και 15. Ωραία. Ξεκινάει. Ξεκινάει. Πολύ ωραία. Καλό καιρό θα. Δήμαρχέ μου, καλή επιτυχία να έχουμε. Εμείς δείξαμε και το αφιέρωμα της Μητρόπολης. Το βιβλίο αυτό που έβγαλε. Βιβλίο που βγάλαμε, βεβαίως. Και να πούμε και συγχαρητήρια στο 4ο Σώμα Στρατού, γιατί εκεί οι ακριτικές περιοχές θέλουν αυτή τη στήριξη, όχι μόνο η Ξάνθη, όλες οι περιοχές. Έχουμε και την άσκηση περμενίων σήμερα. Θέλω να σου πω ότι η Ανθή Βούλγαρη έχει εκδηλώσει την επιθυμία να έρθει και στο καρναβάλι και στις διεκτικές παλιές. Όποτε θέλετε, είμαστε ανοιχτοί. Όποτε θέλετε. Δήμαρχε, έχω έρθει στην Ξάνθη, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Έχω φάει απίστευτες καριόκες, καταπληκτικά. Η παλιά πόλη είναι ένα όνειρο, αλλά ο κόσμος σας εκεί, πέρα από τον Ιορδάνη, ο κόσμος έχει απίστευτη ψυχή και φυσική, είναι κύριε πολύ φιλόξενη. Ο πιο σημαντικός πλούτος είναι ο κόσμος που έχει ιδιαίτερη ανθρωπιά και ιδιαίτερη αγάπη σε κάθε φιλοξενούμενο. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή επιτυχία. Θα δούμε τώρα τον Βορύδη. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, θα δούμε τον κύριο Βορύδη και μας έχουν στείλει μηνύματα να πείτε, λέει, του κυρίου Βορύδη ότι τα προβλήματα των αγροτών σήμερα είναι άλλα. Έχουμε, λέει, τη θηλιά στο λαιμό. Για όλα μιλήσαμε, και για τα προβλήματα και για τα πιο προσωπικά του κυρίου Βορύδη. Πάμε να τον ακούσουμε. Υπουργέ, σας υποσχέθηκα να σας φέρω στα χωράφια σας. Σας έφερα. Λοιπόν, η ερώτηση που ίσως και να ακούτε πολύ συχνά είναι τι δουλειά έχει ένας ποινικολόγος, απόφυτος του Κολεγίου Αθηνών, μέσα στα χωράφια. Θα φανεί εντυπωσιακό, κοίταζα τα βιογραφικά των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ευρώπη, ναι, των ομολόγων. Mm-hmm. Έχει αρκετούς δικηγόρους. Αλήθεια. Και τώρα που είμαι στις Αγροτικής Ανάπτυξης και παρακολουθώ τα θέματα και βασικώς τώρα μπορώ να πω ότι έχω και μία αρκετά καλύτερη κατοχή της ύλης, θα σας πω ότι έχει πάρα πολλά νομικά θέματα. Όταν μπήκατε στο Υπουργείο, πρώτη μέρα, είπατε, όχ, πού πάω εδώ, τι ξέρω εγώ τώρα από αυτά, έπεσε διάβασμα.
Έχει πέσει σημαντικό διάβασμα τους δύο αυτούς μήνες. Την πρώτη ώρα ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να το πούμε αυτό, διότι όταν με πήρε ο Πρωθυπουργός και μου είπε ότι θέλω να παραλάβεις το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ρώτησα αυτό γιατί, γιατί να αναλάβω εγώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από πού και ως πού. Και εκεί μου το εξήγησε και βλέπω ότι προφανώς το έχει αρκετά καθαρό μέσα στο μυαλό του. Ότι έχουμε μπροστά μας τη διαπραγμάτευση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η διαπραγμάτευση της κοινής αγροτικής πολιτικής, επειδή έχει πάρα πολλές δυσκολίες και ζητήματα μπροστά, θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που θα απασχολήσουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς θα απασχολήσουν πολύ και τους παραγωγούς μας. Χρήτσα και το Δάκο έχετε γνωριστεί. Έχω γνωριστεί με την δακοκτονία. Έχω γνωριστεί με την δακοκτονία γιατί υπέγραψα τώρα πρόσφατα τις συμβάσεις για την προμήθεια των υλικών της δακοκτονίας και επομένως ναι, συναντηθήκαμε. Για τις νέες γυναίκες, για τις γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό, με τη γεωργία, υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για γυναίκες οι οποίες θέλουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή. Η σύζυγος ξέρω ότι είναι από τη Μάνη. Σας πιέζει να προωθήσετε το μανιάτικο λάδι. Η σύζυγος είναι σταθερά υποστηρικτική της Μάνης, είναι αφοσιωμένη στην υποστήριξη της Μάνης. Και ναι, η Μάνη πράγματι μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μοντέλα αγροτουρισμού, σύνδεσης, γαστριμαργικού τουρισμού με το αγροτοδιατροφικό κομμάτι. Άρα ναι, θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα η Μάνη. Πίνετε κρασί εσείς? Εντάξει, έχει πολύ ωραία ελληνικά κρασιά. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα κόκκινα, αλλά κυρίως όταν είμαι σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, προτιμώ να πίνω τα κρασιά που έχει εκεί τοπικά. Οι νοπαραγωγοί της Μακεδονίας ανησυχούν ιδιαίτερα το τι θα γίνει με το brand name. Υπάρχει κάποια λύση σε αυτό? Είναι σαφές ότι μόνο τα μακεδονικά προϊόντα, δηλαδή αυτά που γίνονται στην Μακεδονία, αυτά τα προϊόντα μπορούν να φέρουν την ένδειξη μακεδονικός. Αυτό θα αποτελέσει ενδεχομένως αντικείμενο δικαστικών διεκδικήσεων και ρήδων και θεωρώ ότι αν υποστηρίξουμε καλά την υπόθεσή μας, νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα και θα διατηρηθεί αυτό το οποίο σε τελευταία ανάλυση είναι και το νόημα της γεωγραφικής ένδειξης. Το μακεδονικός θεωρώ ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένο, επαναλαμβάνω, με γεωγραφική ένδειξη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρισμός, το λέω για την άλλη πλευρά, ότι ξέρετε και εμείς μπορούμε να το πούμε μακεδονικός. Δεν μπορούμε να το πούμε μακεδονικός, αυτοί πρέπει να πούνε μια περιοχή τοπική. Το ελληνικό από το βουλγάρικο κρέας μπορείτε να το ξεχωρίσετε? Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το ξεχωρίσει. Εμείς ανοίξαμε το θέμα της αυθεντικότητας και του προσδιορισμού. Θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει. Υπάρχουν επιστήμονες που μιλάνε για τα γονιδιώματα και την δυνατότητα να το προσδιορίσουμε αυτό. Είναι μεγάλη ανάγκη να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας, άρα να προστατεύσουμε τους παραγωγούς μας, να προστατεύσουμε τους σοβαρούς μεταποιητές. Είναι σημαντικό το να προστατεύσουμε τελικά τον καταναλωτή μας. Σούπερ μάρκετ πηγαίνετε? Δεν πηγαίνω πολύ, όχι. Ξέρετε τις τιμές που είναι στα ράφια? Παρακολουθώ τις τιμές στις οποίες αγοράζουν το προϊόν οι μεταποιητές ή οι έμποροι, ανάλογα από τους παραγωγούς. Αυτές τις τιμές τις παρακολουθώ. Τις τιμές που είναι στα ράφια? Τις τιμές που είναι στα ράφια δεν τις παρακολουθώ. Θεωρείτε ότι είναι ακριβά ή φτηνά τα προϊόντα? Οι παραγωγοί παραπονούνται ότι δεν παίρνουν καλές τιμές και οι καταναλωτές παραπονούνται ότι πληρώνουν ακριβά. Θα σου πει τώρα ο Γιώργος. Δεν βγαίνω. Δηλαδή είναι ακριβά τα καύσιμα, είναι ακριβά τα λιπάσματα. Έτσι. Υπάρχουν κίνητρα, θα δοθούν κίνητρα. Μέχρι πρώτη ήταν και η φορολογία αυξημένη. Και εγώ θα σας πω ότι η φιλοδοξία μας είναι να τη μειώσουμε κι άλλο. Τη μειώσαμε και θέλουμε να τη μειώσουμε κι άλλο. Αφού δώσουμε αυτά που δίνονται και μείνει δημοσιονομικός χώρος καθώς θα μεγεμφύνει την οικονομία, τι θέλουμε να κάνουμε?
να μειώσουμε τα βάρη στον παραγωγό. Σε ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα. Έρχεται στο γραφείο σας και σας λέει: Υπουργέ, δεν θέλω να σπουδάσω. Ή τι να κάνω, να σπουδάσω, να γίνω ας πούμε δικηγόρος, ή να πάρω τα χωράφια του πατέρα μου που θα ερημώσουν αν δεν τα καλλιεργήσω εγώ. Θα του πω σίγουρα ναι, αλλά επίσης θα κάτσουμε να συζητήσουμε αυτά και θα του πω και να σπουδάσει γι' αυτά. Είστε διατεθειμένος να πάτε μέχρι τα μπλόκα να μιλήσετε με τους αγρότες? Κοιτάξτε, σέβομαι απολύτως τις θέσεις τους. Είμαι σε συνεχή και σταθερή διάλογο μαζί τους. Αλλά οι κινητοποιήσεις είναι απολύτως σεβαστές, δεν μπορεί να εκτρέπονται σε παράνομες πρακτικές. Η κατάληψη όντως τορμάτων είναι παράνομη πρακτική. Άμα καλλιεργούσες, τι θα καλλιεργούσες? Ρίγανη. Ρίγανη. Που δεν θέλει και πολλά-πολλά. Βοτάνη. Αγροτοκαλλιεργητής. Μ' αρέσει που ρωτάς τόσα πράγματα τον Υπουργό και μετά λες θέλω να καλλιεργήσω ρίγανη. Τι, δεν θέλει. Το ρωτάω για τους άλλους αγρότες. Θυμάσαι στην αρχή της εκπομπής που είπαμε ότι σήμερα είναι η τελευταία φάση τη άσκηση Παρμενίων και θα γίνει η απόβαση στην Σαμοθράκη. Ναι, πού, ο Ζήση ο Μούσιος πηγαίνει εκεί, δεν πηγαίνει? Ναι, πηγαίνει, αλλά έχουμε κάτι προβλήματα λόγω καιρού. Για να δούμε. Ζήση μου, καλημέρα. Και πάλι. Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε την προσάραξη λόγω μηχανικής βλάβης της φρεγάτας Έλλη στην περιοχή Καμαριώτης, εκεί όπου ήταν προγραμματισμένο να γίνει η αποβατική κίνηση, όπου θα ήταν και το φινάλε της άσκησης Παρμενίων. Έτσι λοιπόν, για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε ότι το ρίσκο είναι μεγάλο, δεν υπάρχει λόγος να ρυψοκινδυνεύσουν. Εξάλλου, το μήνυμα που έχει σταλεί τις τελευταίες ημέρες, όσο ήταν η άσκηση Παρμενίων, ήταν ιδιαίτερα ισχυρό. Για να μην δημιουργηθεί λοιπόν κάποιο πρόβλημα, θα πάρει μουλκά τώρα στην περιοχή να αποκολλήσει την φρεγάτα από την αμμώδη περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το πλοίο. Απλά δεν μπορεί. Είναι στην περιοχή που θα γινόταν η απόφαση. Έτσι λοιπόν τελειώνει η άσκηση Παρμενίων. Και Ζήση μου, προχωράμε στις επόμενες. Πάντως, ναι, ναι. Ζήση, καταλάβουμε ότι τελικά ολοκληρώθηκε εδώ η φάση. Μένεις όμως εκεί. Θα τα πεις αναλυτικότερα και στην επόμενη εκπομπή στο Ελλάδος 7, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη ενημέρωση. Λοιπόν. Εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, 6 και 51 πρώτα λεπτά. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να σε ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Άκης Παυλόπουλος με την Τώρα Κουτορκόη. Θα κλείσουμε με... Με X Factor μουσικά, έτσι για να φύγουμε ωραία ρε παιδί μου, να σας αφήσουμε μουσικά. Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ακριβώς, λοιπόν, X Factor και έγιναν πάρα πολλές ανατροπές. Εγώ ξενύχτησα να ξέρεις, το είδα. Ξενύχτησες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, γεια σας, καλά να περάσετε, γεια σας. Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στα Church Challenge, στην πιο δύσκολη και ανατρεπτική διαδικασία του X Factor. Μικρά τα όνειρα στη γη, τα βάσανα μεγάλα. Αλλάζει το ρεκόρ. Τι θες να αλλάξεις, τι θέλεις να αλλάξεις? Ρωτάω. Άλλαξε ρούχο, τι θέλεις? Έτσι. Μαλλιά. Η Λίλα Τριάντη, ο Γιάννης Ατζούρης, ο Νεκτάριος Ρίγας και ο Κωνσταντίνος Τίνης είναι οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι από την ομάδα των Overs που πήρανε το χρυσό εισιτήριο για τα live του X Factor.